Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον αθλητικό όμιλο Πεύκης. Ο αθλητικός όμιλος Πεύκης μετέχει στον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Μαζί μας έχουμε, για να μιλήσουμε για την φετινή πορεία της ομάδας, για τη διακοπή του πρωταθλήματος και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, τον πρόεδρο του αθλητικού ομίλου Πεύκης και αντιδήμαρχο με λυκόβρηση σε Πεύκης, τον κύριο Σταύρο Μονεμβασιώτη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Ευχαριστούμε που δεχθήκατε να πούμε έτσι δύο λόγια για την ομάδα. Να είστε καλά. Πρόεδρε, στα 7 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, είχατε μόνο μία νίκη και δύο ισοπαλίες. Έτσι. Τι έφταιξε, πρόεδρε, και η ομάδα δεν είχε την ανάλογη πορεία? Έτσι είναι. Πιστεύω ότι είχαμε και έχουμε μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Πλην όμως ότι συγκυρίες, ατυχίες και μη συγκέντρωση κυρίως των ποδοσφαιριστών μας στις κέρυες στιγμές δεν μπορέσαμε να πετύχουμε τις νίκες που έπρεπε να πάρουμε. Υπήρχαν αγώνες στους οποίους χάσαμε με 4-3, που ήρθαμε 3-3, που δεν μπορούσα... Το 4-3 εννοείται με το παιχνίδι με τον Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Σαφώς. Εκεί που, που η ομάδα έπρεπε ξεκούραστα να έχει κερδίσει, αν είσαστε και τον είχατε παρακολουθήσει, όλοι είχαν παραδεχθεί ότι είμαστε πολύ καλοί. Η εμφάνισή μας με τον πρωτοπόρο και με τη μεταμόρφωση, πολύ καλή, όπως και η μεταμόρφωση και μια καλή ομάδα, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή σε όλες τους αγώνες που κάναμε με τους πρωταγωνιστές αυτή τη στιγμή που είναι στον όμιλό μας, είχαμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Αλλά η μπάλα έτσι είναι, δυστυχώς. Πιθανόν αυτή η διακοπή εν τέλει να μας κάνει και καλό. Υπήρχαν παράπονα από τη διαιτησία? Εντάξει, υπήρχαν κάποιοι αγώνες που η διαιτησία έπαιξε ρόλο, αλλά αυτοί οι αγώνες είναι μεμονωμένοι. Εντάξει, είναι ένας-δύο αγώνες, να μην ρίχνουμε όλα τα πράγματα στη διαιτησία. Σε αυτά φταίει η ομάδα, προφανώς. Η ομάδα κερδίζει, η ομάδα χάνει. Η διαιτησία σαφώς παίζει το ρόλο της. Σας ξαναλέω, θεωρώ ότι στους 7 αγώνες είχαμε κακές διαιτησίες που φαντάζομαι μπορεί να έχουν όλες οι ομάδες, μία έως δύο φορές. Από τους ποδοσφαιριστές είστε ικανοποιημένος? Όχι, από την... Οι ποδοσφαιριστές υπάρχουν αρκετοί που έχουν δείξει την αξία τους, υπάρχουν όμως πολλοί, και εκεί λέω για τη διακοπή, που περιμένω να μας δείξουν όλα τα χαρίσματα τα οποία έχουν και τα ξέρουμε καλά, στην συνέχεια πρώτα ο Θεός, εφόσον ανοίξουν και ξανααγωνιστούν. Υπήρξε και κάποια εξέλιξη. Υπέβαλε την παρέτησή του ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ναι, τον οποίο οφείλω να ευχαριστήσω για προσωπικούς λόγους. Ο κ. Αναγνωστόπουλος μας έδωσε την παρέτησή του. Ο Γιώργος είναι ένας παλιός προσωπικός φίλος και συμπαίκτης μου. Έχουμε και θα έχουμε άριστες προσωπικές σχέσεις, όπως έχουμε και τώρα, για λόγους δικούς του και προσωπικούς, οι οποίους σεβάστηκα και μας κατέθεσε την παρέτησή του, την οποία την απεδέχθηκα. Άρα η Πεύκη από εδώ και στο εξής, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, θα πορευθεί με τον Κυριάκο Μαυρίδη. Έτσι είναι. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μαυρίδη. Υπάρχει εμπιστοσύνη? Σαφώς και στον κύριο Μαυρίδη. Σαφώς το έχουμε εμπιστοσύνη στο Μαυρίδη, όπως έχουμε εμπιστοσύνη και σε όλο το team της ομάδας γυμναστή και κυρίως στους αναλύους ποδοσφαιριστές μας. Πρόεδρε, την άποψή σου για τον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Θεωρείται εύκολος όμιλος, δύσκολος όμιλος, πώς τον κρίνεις? Κανένας όμιλος τελικά από ό,τι αποδείχθηκε δεν είναι εύκολος ή δύσκολος. Νομίζω ότι μόνα τους τα ονόματα δεν δείχνουν τη δυναμικότητα της κάθε ομάδας. Νομίζω ότι κάθε φορά κάθε ομάδα δείχνει διαφορετικό πρόσωπο, όπως και εμείς σε κάθε αγώνα δείχνουμε διαφορετικό πρόσωπο. Είναι λίγες οι ομάδες στους 7 αγώνες, όπως είπατε, που είχαν μια σταθερότητα και αυτές οι ομάδες σήμερα είναι και στην επικεφαλή στην κατάταξη. Στην βαθμολογία, ναι. Στην πρώτη θέση είναι ο Ιπποκράτης, ο οποίος είναι νεοφώτιστος στην Β' κατηγορία. Δεν έχουμε αγωνιστεί, δεν την ξέρω την ομάδα. Ακολουθεί ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, με τον οποίο έχουμε αγωνιστεί. Είναι μια καλή, καλοδηλωμένη ομάδα. Παίξαμε εδώ,
Πιστεύω ότι και η ομάδα αυτή έχει την ίδια άποψη αυτό που σας είπα, ότι ήταν ένα ντέρπι, θα μισοπαλία και πιστεύω ότι είναι και αυτή είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Από τα 6 παιχνίδια που δεν κερδίσατε, στα 2 ήρθατε ισοπαλία και στα υπόλοιπα γνωρίσατε την ήττα. Υπήρχε κάποιο παιχνίδι που θα μπορούσατε να το είχατε κερδίσει ή κάποια παιχνίδια που θα μπορούσατε να είχατε πάρει τους 3 βαθμούς? Πιστεύω ότι στους αγώνες που παίξαμε, ειδικά μέσα στο γήπεδό μας, μέσα στην Τεύχη, θα μπορούσαμε να τους είχαμε κερδίσει όλους τους αγώνες. Έτσι. Και αν μέσα σε αυτούς προσθέσετε και τον αγώνα που βάλατε και εσείς με το θρίαβο. Με το θρίαβο Χαϊδαρίου, νομίζω ήταν αγώνες που θα μπορούσαμε να τους είχαμε πάρει ήδη. Έτσι. Και θα είμαστε και σε διαφορετική θέση σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, μας περιμένει, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν είναι μια ομάδα ανεξαρτήτως αν είναι τελευταία στη μέση πάνω, είναι εύκολος ή κανείς δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Πιστεύω, σας ξαναλέω, ότι η διακοπή αυτή θα μας βοηθήσει. Έτσι θέλω να πιστεύω. Και όταν με το καλό επανέλθουμε, η ομάδα, εφόσον ισχύσουν οι μεταγραφές, θα ενισχυθεί το Γενάρη. Έτσι, έχουμε ήδη συμφωνήσει με 2 ποδοσφαιριστές και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Πάντως ήρθαν αρκετοί παίκτες φέτος στην ομάδα, πρόεδρε. Γίνανε μεταγραφές. Γίνανε και πιστεύω ότι γίνανε από κάθε άλλη φορά. Ήρθε ο Σπυριδάκης, ήρθε ο Δήμος Στενιάδης, ήρθαν παιδιά που... Ήρθαν παίκτες από τρίτη εθνική, ήρθαν παίκτες καλοί. Έτσι. Και σαν λέω, θεωρώ ότι ακόμα ίσως η χημεία αυτή τη ομάδα δεν έχει αναδειχθεί. Και πιθανότατα στο άμεσο μέλλον αυτό να δειχθεί και πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Όσο και υπερβολικός να φαίνομαι, πιστεύω στην ομάδα μου και ακόμα πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και όπως είπα, αναφέρατε ότι θα γίνουν άλλες 2 μεταγραφές. Άλλες 2 μεταγραφές, ναι. Πιστεύετε ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο αθλητικός όμιλος Πεύκης δεν θα κινδυνεύσει, θα παραμείνει αυτό στην Β' Αθήνας? Αλίμονο αν κινδυνεύσει ο αθλητικός όμιλος Πεύκης. Αυτό δεν υπάρχει ποτέ, ας πούμε, όχι στο μυαλό μου, όχι στο μυαλό των ποδοσφαιριστών και των φίλων της ομάδας. Έτσι. Έχουμε ξεκινήσει με άλλα σχέδια και πιστεύω ότι ποτέ δεν αργά. Δηλαδή, θα φανεί. Η διακοπή αυτή θα πιθανόν άλλες ομάδες να τις ευνοήσει και άλλες ομάδες να τις φέρει προς τα πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε από τις ομάδες που θα ευνοηθούμε από τη διακοπή αυτή. Ωραία, πρόεδρε, την άποψή σας για το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη χωρίς φιλάθλους. Ξέρω εδώ ότι στο γήπεδο της Πεύκης δεν επιτρέπατε έτσι την είσοδο φιλάθλων. Δεν βγάζατε και τα λειτουργικά σας έξοδα, έτσι, πρόεδρε. Έτσι. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Το έχουμε μεταφέρει και στον αγαπητό πρόεδρο της ΕΠΣΑ. Το έχουμε πει και το γνωρίζει. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Δεν μπορούμε, πρέπει να πειθαρχούμε στους νόμους. Βέβαια, αυτό είναι πάντα σχετικό, διότι βγαίναν έξω από το γήπεδο, αλλά υπήρχαν αρκετοί που παρακολουθούσαν. Όπως βλέπετε, το γήπεδο μας είναι σε τέτοια θέση που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και απ' έξω. Απ' έξω, από τον το δρόμο. Το κίνδυνος υφίστατο για τη μετάδοση του κορονοϊού, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι απ' έξω. Δεν ήταν ωραίο το θέμα. Οι παίκτες δεν ήταν ευχαριστημένοι και σίγουρα όταν έχεις και την βοήθεια φιλάθλων, κάτι που μπορώ να σας πω ότι οι άλλες ομάδες το είχαν στα εκτός έδρας αγώνες. Δηλαδή υπήρχαν, εμείς που πήγαμε σε εκτός έδρας και παίξαμε, υπήρχαν αρκετές ομάδες που βάζανε κόσμο μέσα, χωρίς να είναι υπερβολικό, αλλά βάζανε και αυτό παίζει το ρόλο του, καταλαβαίνετε και εσείς. Πρόεδρε, την άποψή σου για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ ως διοργάνωση. Είσαι ευχαριστημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος, από την εικόνα του πρωταθλήματος? Υπάρχει κάτι που πρέπει η διοίκηση της Ένωσης να σκύψει πάνω, να Κοιτάξτε. Βελτιώσει? Είναι κάτι που σας ενοχλεί? Καταρχήν φέτος έγινε κάτι θετικό σχετικά με τις μεταγραφές. Μεταγραφές και των παιδιών, μας επιτέλους τις αφήσαν να γίνουν για όλο το χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε αποδεσμεύσεις σε όλο τη διάρκεια του χρόνου. Το θέμα μας που είναι, σας είπα ξανά, χωρίς να έχουμε εχθρικές διαιτησίες και από την ανάγκη βέβαια, γιατί γνωρίζουμε καλά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετοί διαιτητές και υπάρχουν νέα παιδιά, έτσι, και τα οποία πρέπει να μάθουν. Δυστυχώς
μαθαίνουν αρκετοί από αυτούς στις ομάδες της δικές μας, οι οποία τα παιδιά τους λείπει η εμπειρία. Η εμπειρία. Και τα λάθη αυτά, τα οποία θεωρώ ότι δεν είναι λάθη τα οποία έχουν την πρόθεση να τα κάνουν, όμως τα κάνουν λόγω απειρίας. Σας είπα ξανά ότι τουλάχιστον 2 αγώνες τους χάσαμε από τις διαιτησίες αυτές. Από τις 7 ομάδες που αντιμετωπίσατε, Πρόεδρε, ποια θεωρείτε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε, ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η Μεταμόρφωση ήταν μια πολύ καλή ομάδα που παίξαμε και την αντιμετωπίσαμε, και από εκεί και πέρα στις άλλες ομάδες, ασχέτως αν χάσαμε ή όχι, δεν μπορώ να πω ότι διεκρίναμε κάποια ιδιαίτερη, δεν διεκρίνα κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν ανταγωνιστικές, αλλά πιστεύω ότι ήταν σαν την ομάδα τη δική μας. Δεν θεωρούσα κάτι το διαφορετικό που θα πάρει αέρα. Δεν έχω παίξει με τον Ιπποκράτη που είναι πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχω άποψη για αυτή την ομάδα. Για τις άλλες ομάδες, σας είπα ξανά, είδα θετικά στην Μεταμόρφωση. Πρόεδρε, να μου αναφέρετε και τους συνεργάτες σας στο Δέλτα Σίγμα. Ποιοι είναι φέτος? Τώρα είμαστε μαζί, είναι ο Γενικός Αρχηγός ο κύριος Σουλιώτης, ο Παναγιώτης. Είναι ένα νέο παιδί που έχει πολύ διάθεση ευτυχώς και είναι πολύ κοντά στους ποδοσφαιριστές, γιατί όπως και να γίνει, εγώ έχω μια μεγαλύτερη διαφορά ηλικίας με τα παιδιά, άρα μπορεί να παίρνει μηνύματα, μας φέρνει. Κοντά σας είναι και ο παλιός τερματοφύλακας της ομάδας, ο Γιώργος Κοϊντώσης. Είναι ο κύριος Κοϊντώσης, είναι ο κύριος Κυριακόπουλος ο Όθωνας, είναι καινούριο πρόσωπο και αυτό στην ομάδα. Αυτή είναι η κυρία Μπαζίγου, έχουμε και γυναίκα, η οποία έχει τρέλα τουλάχιστον 20 χρόνια και το νέο τρέλα με την ομάδα, από τις λίγες γυναίκες που έρχονται. Και υπάρχουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εμείς ξέρετε ότι έχουμε 6 τμήματα. Άρα τα υπόλοιπα μέλη μοιράζονται και στα υπόλοιπα τμήματα. Αυτή είναι η Επιτροπή Ποδοσφαίρου που αναφέρατε. Αυτοί ασχολούμαστε κυρίως με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν άλλοι που ασχολούνται με το μπάσκετ, τη γυμναστική, το σκάκι, το πινκ-πονγκ. Η ομάδα της Πέφκης έχει 2 τμήματα τόσο στο σκάκι όσο και στο πινκ-πονγκ που είναι αλφα-εθνική. Πιθανόν πολλοί να μην το ξέρουν. Έτσι. Είναι το τραμπολίνο, έχουμε αρκετές. Ο στίβος, και έχουμε πολύ καλή ομάδα στίβου. Γίνανε και εργασίες στο γήπεδο. Ναι, το γήπεδο είναι σε άριστη κατάσταση, ο αγωνιστικός χώρος. Πραγματικά τώρα μου το θυμίσατε. Δυστυχώς είναι βράδυ, μπορείτε να το δείτε. Πέρα από ότι είναι καλό και τις μέρες και λόγω της ιδιότητός μου και σαν αντιδήμαρχος με τις βροχές, είδα και το είδα το γήπεδο. Και πραγματικά έβλεπα το Ολυμπιακό στάδιο στους αγώνες πρόσφατους του Ολυμπιακού με την ΝΑΕ κτλ. Και έβλεπα ότι το γήπεδο μας αυτή τη στιγμή είναι καταπληκτικό στο μέσα, και επίσης είναι επιτέλους αλλάξαμε και τους λαμπτήρες της προβολής που είναι μέσα, οπότε τώρα που είμαστε κομπλέ δεν μπορούμε να μπούμε να αγωνιστούμε και να προπονηθούμε. Είναι πραγματικά, είναι να γελάς ή να κλαις, δεν ξέρω. Πρόεδρε, εγκρίθηκε και επιχορήγηση για τον αθλητικό όμιλο Πέφκης 4.500 ευρώ. Ναι, είχαμε και αυτό, εντάξει, η ομάδα μας, το σωματείο μας. Είναι μια βοήθεια και αυτό. Εντάξει, είναι μια βοήθεια. Στα έξοδα τα οποία έχει η ομάδα, και να σας πω κάτι, το μπάσκετ, γιατί μα λέμε το ποδόσφαιρο, αλλά θέλω να είμαι δίκαιος, είναι γάμα εθνική και αυτοί έχουν και αυτοί το τίμα πολλά έξοδα, σημαίνει δηλαδή τα 4,5 χιλιάρικα, ναι μεν είναι μια βοήθεια, αλλά με τα έξοδα που κάνουμε, εντάξει, είναι δύσκολα. Ευτυχώς υπάρχει και ο Δήμος, βοηθάει από την άλλη μεριά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε το εξοδολόγιο, αν είναι δόκιμη η έκφραση που έχουμε από την ΕΠΟ με τα δελτία. Θεωρώ τα 20 ευρώ και τα 25 που δίνουμε για την έκδοση των δελτίων, το θεωρώ μεγάλο κόστος. Δηλαδή θα πρέπει κάτι να γίνει, να μειωθεί η τιμή στην έκδοση των δελτίων αυτών, δηλαδή 20 ευρώ και 25 ομάδες αεραστεχνικές. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν πάρεις 10 παίκτες αμέσως με το που ξεκινάς, δίνεις 250 ευρώ και πέρα. Και ειδικά τη φετινή σεζόν που δεν βγάλατε και βγάζατε τα λειτουργικά σας έξοδα. Πρόεδρε, θα θέλατε να ευχαριστήσετε κάποιον ή κάποιους ανθρώπους που σας στήριξαν φέτος οικονομικά? Κοιτάξτε, κάποιον χορηγό, δεν ξέρω. Έχουμε, καταρχήν, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο της Πέφκης που ανέκαθεν αγκαλιάζει το σωματείο του ΑΟΠΕΦΚΙΣ, το οποίο είναι, να ξέρετε, από το 1938
έχει ίδρυση, το αγκαλιάζει με μεγάλη αγάπη, με συνέπεια να νιώθουμε την αγάπη του κόσμου κοντά σε όλα μας τα τμήματα. Τώρα, για φέτος οφείλουμε πραγματικά, δώσατε μια καλή πάσα, να ευχαριστήσουμε. Φέτος είχαμε χορηγίες σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, από τον κύριο Προσαλίγκα, τον οποίο ευχαριστούμε, έχει το γυροκομείο Λιτό. Έχουμε το συνεργείο CAR, το οποίο είναι του κυρίου Κωνσταντινίδη, μας βοήθησε και αυτός, καθώς και από το καφέ εδώ της περιοχής μας, ο οποίος μας έκανε και αυτό μια καλή γενναιόδορη χορηγία. Τα εργασιτεχνικά σωματεία έχουν ανάγκες τους υγιεινείς επαγγελματίες. Πρέπει να μας βοηθήσουν, γιατί και εμείς βοηθάμε όλοι, και οι ποδοσφαιριστές μας, αλλά και οι φίλαθλοι μας, πηγαίνουν σε επιχειρήσεις της γειτονιάς μας. Οι φίλαθλοι είναι κοντά στην ομάδα, πρόεδρε? Κοιτάξτε, όπως και κάθε ομάδα, γιατί για να μην γελιόμαστε, λίγες είναι οι ομάδες πλέον που τις ακολουθούν μεγάλος αθλημός φιλάθλοι. Περισσότεροι, ως συνήθως, και το βλέπω και στις υπόλοιπες ομάδες, περισσότεροι φιλάθλοι είναι οι γονείς των ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν κάποιες σταθερές αξίες, κάποια άτομα τα οποία ακολουθούν τις ομάδες. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, σταθερά, αν είχαμε φιλάθλους τώρα, θα είχαμε γύρω στα 70 άτομα. 70 άτομα δεν είναι πολλοί κόσμο, αλλά αυτή είναι ο κόσμος που έχει τη διάθεση. Εάν μέσα σε αυτά βάλετε και τις ώρες που γίνονται οι αγώνες, 3 η ώρα, ή φέτος παίζαμε πρωί σε κάποια γήπεδα, ας πούμε, παίζεις 9 η ώρα, 9.30 ώρα, και αυτό έπαιξε ρόλο σε κάποια αποτελέσματα. Εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν είναι. Εντάξει. Πρόεδρε, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί με το χώρο του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας, με τα προβλήματα που υπάρχουν, πρόεδρε? Πολλοί μου έχουν πει και ξεχωριστά μου λένε πώς ασχολούμαι ακόμα. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Εγώ είμαι συνδεδεμένος με αυτή την ομάδα, με αυτό το σωματείο, και έχω παίξει πολλά χρόνια, αλλά και έχω δεθεί ψυχικά. Μ' αρέσει η προσφορά μου σε αυτό και πιστεύω ότι για λίγο ακόμα, όπως το λένε, θα βοηθήσω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πάρουν σειρά και νεότεροι από μένα, που έχουν την ίδια ζέση, και η δουλειά μας είναι αυτή. Δεν έχουμε πάρει κάτι ιδιοκτησιακά, θα πρέπει να μπουν, να βοηθήσουν με περισσότερη διάθεση, γιατί αυτό είναι το πάνω, να υπάρχει μια ανανέωση σε όλα τα πράγματα. Είστε τώρα εσείς σε επικοινωνία με τον Κυριάκο, τον Μαυρίδη? Ναι, βεβαίως, με τους παίκτες. Έτσι, έχουν πάρει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχουν πάρει κάποιο πρόγραμμα? Έχουν πρόγραμμα, ξέρουν τα παιδιά. Από ό,τι μας λένε, δεν είμαστε σε θέση βέβαια να είμαι στα σπίτι του καθενός ή στη γειτονιά του, γιατί όλα τα παιδιά δεν μένουν πεύκοι. Γνωρίζω ότι ακολουθούν πρόγραμμα γύμνασης. Βέβαια, όταν θα έρθει η ώρα της επιστροφής, εκεί θα δούμε τι γίνεται, και είναι ένα δύσκολο θέμα και η επιστροφή. Εσείς τι βλέπετε, πρόεδρε? Θα έχουμε επανέναρξη του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, και πότε? Όπως τα βλέπω, πριν το Φλεβάρι δεν βλέπω να ξεκινάμε. Βέβαια, γεννέται το θέμα αν ξεκινήσουμε τότε, πότε θα προλάβουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θα προλάβουμε να το Κοιτάξτε, να ολοκληρωθεί κανονικά? Ο τρόπος για να γίνει θα πρέπει να γίνουν, ας πούμε, Τετάρτη Κυριακή αγώνες, Τετάρτη Σάββατο Κυριακή. Οι αεραστεχνικά σωματεία, έχοντας μέσα πάρα πολλούς αεραστέχνες, οι οποίοι εργάζονται τις Τετάρτες, είναι ή ένα, πάνε ένα στο θέμα. Πανεπιστήμιο έτσι, ή σπουδάζουν. Έτσι, είναι ένα μεγάλο θέμα. Βέβαια, το ίδιο θέμα που έχουμε εμείς, θα τις έχουν όλες οι ομάδες. Και βέβαια, αυτό, εάν επιλεχθεί αυτή η λύση, θεωρώ ότι θα δούμε και πολλές ανατροπές στο πρωτάθλημα μας. Σίγουρα θα χρειαστεί και κάποιο χρονικό διάστημα να γίνει μια ακόμη προετοιμασία. Βέβαια, εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι κάτω από 15 μέρες, 2 εβδομάδες δεν μπορεί να. Δηλαδή, θα χρειαστούμε τουλάχιστον 15 μέρες. Να μην πω ένα μήνα, σας λέω τουλάχιστον 15 μέρες για να έρθουν τα παιδιά σε καθημερινή βάση πλέον να γυμναστούν, βέβαια. Και δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν και οι ομάδες μετά από τόσο χρονικό διάστημα. Σε αυτό ακριβώς σας είπα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε από τις ομάδες που θα ευνοηθούν μετά το σταμάτημα αυτού του ποδοσφαίρου, που δυστυχώς ελπίζω να έρθουμε όλοι γεροί, γιατί και αυτό είναι ζητούμενο. Έτσι, πάνω απ' όλα προέχει η υγεία μας. Και επ' ευκαιρία εύχομαι υγεία σε όλα τα παιδιά της ομάδος, στους προπονητές μας, στους γονείς των παιδιών, στους φίλους της ομάδος, σε εσάς προσωπικά, καθώς και στα σωματεία
της, του ομίλου μας, να έχουν όλοι την υγεία τους πάνω απ' όλα, γιατί αυτό προέχει. Και μετά η διασκέδαση αυτή που λέγεται, και η τρέλα, αν μου επιτρέπετε τη λέξη που λέγεται ποδόσφαιρο, θα βρωθούμε πάλι μαζί στους αγωνιστικούς χώρους να ξαναχωρίσουμε τις διαφορές μας. Πρόεδρε, η Ακαδημία λειτουργήσε φέτος? Ναι, βεβαίως λειτουργήσε, αν και με αυτά τα προβλήματα η Ακαδημία μας λειτουργήσε. Πόσα παιδιά είχαμε, κοιτάξτε. Απαριθμή Ακαδημία της ομάδας. Λόγω των προβλημάτων δεν ήταν σταθερά, αλλά έπαιζε συνέχεια μεταξύ 180 με 200 παιδιά. Δεν ήταν ευκατόφρονο αριθμός και πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν, τους αρέσει το ποδόσφαιρο και για να μην γελιόμαστε, και εξαιτίας και του COVID τα παιδιά και οι γονείς βρήκαν και μία λύση σε ανοιχτούς χώρους, έτσι. Δεν φοβήθηκαν οι γονείς να φέρουν τα παιδιά? Οι γονείς των Ακαδημιών ανέκαθεν περιβάλλουν με εμπιστοσύνη τη διοίκηση και το σωματείο που λέγεται ΟΠΕΦΙΣ. Ποιοι είναι στην Ακαδημία, στα τμήματα υποδομής, πρόεδρε, δηλαδή υπεύθυνοι, προπονητές? Επικεφαλής των προπονητών είναι ο κύριος Κουντώσης. Ο Γιώργος, έτσι. Ο Γιώργος. Από εκεί πέρα μέσα συμμετέχουν όλοι. Συμμετέχει ακόμα και, μέχρι και ο κύριος Μαυρίδης, που είναι μέσα. Ο Κυριάκος, έτσι. Ο Κυριάκος, ο κύριος Πρίφτης. Υπάρχουν ο Μανώλης ο Χουλιάρας. Θυμάμαι, βέβαια, λόγω του καιρού που έχουμε σταματήσει, έχω ξεχάσει τα παιδιά. Πάντως βοηθάει και ο αγωνιστικός χώρος, το γήπεδο, βέβαια, το οποίο είναι στολίδι εδώ για την περιοχή. Σαφώς. Να φέρουν οι γονείς τα παιδιά, ναι, να αθληθούν. Ναι, ναι. Όλοι, όλοι. Βοηθάει και ο χώρος και τους αρέσει πάρα πολύ. Πρόεδρε, σας λείπει τώρα το ποδόσφαιρο? Σαφώς. Είναι μια λύση, από το απόγευμα είναι μια λύση. Μια διέξοδο, έχεις εδώ, βρίσκεις φίλους, βλέπεις αυτό που σου αρέσει, συζητάς. Σίγουρα θα νιώθεις άβολα. Το απόγευμα δεν περνάει, δηλαδή ήταν που ήταν και τώρα δεν έχουμε και άλλες λύσεις. Πώς περνάτε εσείς τώρα το χρόνο σας, έτσι, με την... Εντάξει, κοιτάξτε, λόγω του Δήμου διαθέτουμε και παίρνει αρκετές ώρες. Την ημέρα στο Δήμο, άρα περνάει αρκετές ώρες. Και τις υπόλοιπες ώρες, τις ημέρες των απογευματινές, θα βγω με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τη μικρή, να κάνουμε ένα περίπατο που προσπαθούμε να είναι σε καθημερινή βάση, αν το επιτρέπει ο καιρός. Άρως, αλλιώς στο σπίτι, είτε με κομπιούτερ, είτε βλέπουμε καμιά ταινία. Εντάξει. Παρακολουθείτε άλλα πρωταθλήματα, ξένα πρωταθλήματα? Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Και τη Super League, η οποία και αυτή, ας πούμε, δεν παρουσιάζει φέτος θέαμα το οποίο θα περιμέναμε. Και βέβαια είναι δικαιολογημένες οι ομάδες με τον κορονοϊό, που κάποιοι παίκτες έρχονται, κάποιοι σταματάνε, πάντα ξαναξεκινάνε. Τραυματισμοί. Μπορώ να ρωτήσω, εκτός από Πεύκη, ποια άλλη ομάδα? Εντάξει, εδώ πέρα λόγω ότι η Πεύκη, δεν ξέρω αν ξέρετε, λεγόταν παλιά Μαγκουφάνα. Λεγόταν? Μαγκουφάνα. Αυτή ήταν η παλιά της ονομασία. Μάλιστα. Είναι περιοχή προσφύγων. Αχα. Άρα δεν μπορούσα να είμαι παρά ΑΕΚ. Και όπως λέω και στους φίλους, ΑΕΚτζής γεννιέσαι. Δεν γίνεσαι. Έτσι ακριβώς γεννήθηκα και εγώ. Είδατε το τελευταίο παιχνίδι, το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό? Το για πέστε μας την άποψή σας. Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός. Ισοφαρίσατε. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή και φέτος και πέρυσι και τα τελευταία χρόνια διαθέτει την καλύτερη ομάδα, με την έννοια είναι πλήρης. Οι υπόλοιπες ομάδες προσπαθούν, τόσο και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, και ευχάριστο φέτος βλέπουμε μια καλή παρουσία και του Παναθηναϊκού. Είναι καλό να υπάρχουν καλές ομάδες, να υπάρχει ανταγωνισμός και να κάθεσαι να δεις έναν αγώνα χωρίς να ξέρεις από την αρχή το αποτέλεσμα. Έτσι. Εντάξει, και εκεί πέρα, όπως είδατε και στους δύο αγώνες, οι προπονητές παίζουν τον ρόλο τους, οι ποδοσφαιριστές έχουν μεγάλη σημασία στην κατάσταση που βρίσκονται. Πάσχετος, εμένα με ενδιαφέρει η Πεύκη και το αεροτεχνικό μας πρωταθλήμα. Και παρακαλώ να έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε και πάλι. Πρόεδρε, οι δύο μεταγραφές που είπατε ότι θα γίνουν, σε ποιες θέσεις? Να μην ρωτήσω ονόματα, δεν μπορείτε να ανακοινώσετε μέχρι να εκδοθούν τα δελτία. Να μου πείτε μόνο τι θέσεις, σε ποιες θέσεις θα είναι. Εντάξει, μία θέση είναι στο κέντρο και μία θέση στην άμυνα. Ωραία. Τι υπόσχεται τώρα ο πρόεδρος της Πεύκης, ο κύριος Σταύρος Μονεμβασιώτης, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Η Πεύκη θα έχει, βέβαια,
και με την κατάλληλη προετοιμασία θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ναι, αυτό πιστεύουμε. Τα παιδιά ήταν έτοιμοι να το δείξουν στον αγώνα που περιμέναμε να γίνει Κυριακή. Αν θυμάμαι, θα παίζουμε με τον Ποσειδώνα Γλυφάδερφο, νομίζω και είναι εδώ μέσα. Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μια καλή αρχή. Το έχουμε συζητήσει, έχουμε δει τι φταίει και είμαστε αποφασισμένοι όλοι μαζί να κάνουμε μια καλή πορεία στο υπόλοιπο πρωτάθλημα. Όταν ξεκινήσει. Το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος ήταν με την Κορονίδα στο γήπεδο του Γαλατσίου. Ναι, εκεί η ομάδα μας δεν ήταν καλή. Ήταν δίκαιη ήττα δηλαδή. Κοιτάξτε, η ήττα θα μπορούσα να πω ότι όπως παίξαμε δεν μπορώ να πω ότι μας αδικεί με την εμφάνιση που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως είναι μια περίπτωση διαιτητή που θεωρώ ότι δεν ήταν σωστός και εκεί πέρα επιτρέψτε με να πω ότι δεν μιλώ ποτέ για τις άλλες ομάδες, αλλά λυπάμαι για τον προπονητή της άλλης ομάδας που δεν ξέρω πώς τον λένε καν. Λυπάμαι. Μια και με τον Βάλτερ δεν έχω κανένα πρόβλημα, το πω και στον άλλο. Λυπάμαι για τη συμπεριφορά του και τη διαγωγή του στον αγώνα. Ούτε με είδε, ούτε τον είδα. Ήμουν πολύ μακριά για να κάτσω, ούτε παρενέβη. Αλλά η όλη του συμπεριφορά και ό,τι έκανε εκεί, πραγματικά δεν ξέρω. Ωραία. Πρόεδρε, τώρα ποιο είναι το δικό σας μήνυμα που στέλνετε, που στέλνει ο πρόεδρος της ΠΕΦΚΙΣ, ο κ. Σταύρος Μονεμβασιώτης, σε όλους όσους ασχολούνται με το ρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Ότι θα πρέπει να το αγκαλιάσουν οι περισσότεροι. Χρειάζεται μια επιπλέον εξυγίαση το ρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι με φρέσκες ιδέες και μακριά από τον παλιό παραγωγισμό. Οι ομάδες πλέον χρειάζονται άλλα μυαλά και άλλους σχεδιασμούς. Έτσι. Και στο ρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο βλέπουμε και το αθλητικό ποδόσφαιρο. Τώρα, στο γήπεδο της ΠΕΦΚΙΣ, εκτός από τη δική σας ομάδα, είναι και ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου. Παίζει και το Μαρούσι, προπονείται αρκετές φορές και η Κηφισιά, με μια ομάδα γειτονική με την οποία έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και επίσης προπονούνται κάποιες φορές και υπάρχει και κάποια τμήματα του Απόλλωνα Σμύρνης. Το Μαρούσι είναι ένα ιστορικό σωματείο. Το οποίο είναι και στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, στοχεύει στην άνοδο. Έχουμε καλή συνεργασία. Σε αυτή την ομάδα εμείς έχουμε δώσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Παίζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές του ΑΟΠΕΦΚΙΣ. Με προοπτική πιθανόν κάποια στιγμή, εφόσον κρίνουμε, να τους ζητήσουμε και να τους πάρουμε πίσω. Χαίρομαι που μια ομάδα γειτονική και φιλική σαν το Μαρούσι πηγαίνει καλά. Ο πρόεδρος του, ο κ. Καπνόζας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται και το ξέρω καλά συνεχώς και αυτός για την ομάδα. Και του εύχομαι κάθε επιτυχία ώστε να μπορέσουν του χρόνου να ανέβουν στην επόμενη κατηγορία. Μια ομάδα σαν το Μαρούσι με τόσο πολύ κόσμο κτλ. Είναι κρίμα να βρίσκεται στην γάμα κατηγορία. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα, πρόεδρε? Όχι, δεν είχαμε κάποιο. Δεν είχαμε. Ούτε θα αποχωρήσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές για να αποχωρήσουν θα πρέπει να είναι να το θέλει πρώτα η ομάδα. Προς το παρόν, σήμερα που μιλάμε, δεν έχει μπει τέτοιο θέμα. Ωραία. Πρόεδρε, κάτι άλλο θα θέλατε να... Να ευχαριστήσω καταρχήν εσάς και την εφημερίδα σας. Το site, το Άβολα. Το site, το Άβολα, που μου έκανε τιμή να έρθετε εδώ στην ΠΕΦΚΙ μια έτσι κρύα νύχτα. Νύχτα όντως, για να πούμε πέντε κουβέντες. Να ευχηθώ χρόνια πολλά ξανά σε όλους, καλά Χριστούγεννα και ελπίζω πολύ σύντομα να βρεθούμε πάλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι έξω από τον αγωνιστικό χώρο προς τώρα να μιλάμε. Και εγώ να πω το σημαντικότερο είναι η υγεία, πρόεδρε, να είμαστε υγιείς, καλές γιορτές και όσο το δυνατόν να τα λέμε εντός του αγωνιστικού χώρου. Έτσι. Και εγώ να ευχηθώ και η ΠΕΦΚΙ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να βρεθεί ψηλότερα στη βαθμολογία. Έτσι. Είναι ένα ιστορικό σωματείο και δεν πρέπει να βρίσκεται χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Και χωρίς να σας προσβάλλω, να ανησυχείτε για άλλα σωματεία και άλλες ομάδες. Ευχαριστώ για την αυτό που πάτε. Η ομάδα μας είναι δεδομένα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.